Οφείλουμε να πούμε ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρισκόμαστε στην Τέλεντο. Είναι μια όμορφη μέρα και βλέπουμε και αναρριχητές. Δίπλα μου είναι ο κύριος Γιάννης Ζωίδης. Για να το ρωτήσουμε τι γίνεται. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πώς πάνε τα πράγματα? Καλά. Καλά, ναι, αυτή την περίοδο έχει. Ναι. Έχει. Εντάξει, δεν είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια. Αλίμονο. Είναι πεσμένα, αλλά ικανοποιητικά αυτή την περίοδο. Ναι, αυτό το δεκαπενθήμερο είναι οι ικανοποιητικά. Οι αναρριχητές, ναι. Αυτό πάει στο, σε ένα, κάποια αναρχικά πεδία, ναι. Εκεί του βγάζεται και αυτοί μοιράζονται μετά. Εσείς ανάλογους. Κάνετε αναρρίχηση, μάθαμε. Κάνω, ναι. Πώς το αποφασίσατε? Εντελώς τυχαία, ας πούμε, εντελώς τυχαία. Εντελώς τυχαία? Δηλαδή σας άρεσε που βλέπατε τους αναρχητές και είπατε ότι να ανέβω κι εγώ? Κάποιους Γάλλους αναρχητές και μια μέρα μου λέει ο ένας, γιατί κάνεις, λέω, όχι, γιατί. Εντάξει, με το βουνό δεν είμαι, ας πούμε, άσχετος. Ναι, όχι, με το βουνό ήμουνα, αλλά όχι με αναρρίχηση. Και αυτοί με βάλαν στο λούκι. Είναι εύκολο να ανέβει κανείς στο βουνό? Κοίταξε, δεις, εύκολο δεν θα το έλεγα. Ναι. Περισσότερο θέλει τέχνη παρά δύναμη. Ναι. Εντάξει, είναι ένας που τα συνδυάζει όλα. Και προσοχή, έτσι ξαφνικά ανεβήκατε. Ναι, κοίταξε να δεις. Ανέβηκα πρώτα σαν αρχάριο σε κάποιες εύκολες διαδρομές. Στη συνέχεια είναι και αυτό, όσο μπαίνεις στο νόημα, τόσο πιο πολύ αρέσει να ανεβαίνεις, ας πούμε, το 5, το 5,5, το 6 και όλα αυτά. Εντάξει, τώρα έχω φτάσει σε κάποιο βαθμό πολύ ικανοποιητικό, ας πούμε. Ναι, πολύ ικανοποιητικό. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα εδώ, μια χαρά βλέπουμε την Τέλεντο, γίνονται έργα και στο σχολείο. Έχετε κάποια προβλήματα που πρέπει να λυθούν? Κοίταξε, προβλήματα, μικροπροβλήματα πάντα υπάρχουν. Ποτέ δεν σταματάνε. Τώρα, κάποια φώτα που δεν ανάβανε. Ήρθαν προθέσει το συνεργείο του Δήμου, τα έφτιαξε. Παραμένουν κάποια ακόμα τα οποία δεν είναι δουλειά του Δήμου, αλλά δουλειά τη ΔΕΗ. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα η ηλεκτρολόγη του Δήμου. Πρέπει να έρθει η ΔΕΗ. Κάνα δύο φώτα. Το σχολείο, από ό,τι μαθαίνω, το επισκευάζουν. Τώρα, μια εβδομάδα, 10 μέρες, δεν ξέρω πώς θα πάει, αλλά κάποια στιγμή θα τελειώσει. Δεν είναι μεγάλη δουλειά για να τραβήξει πολύ, ας πούμε. Εγώ πιστεύω ότι σε μια εβδομάδα έχει τελειώσει και θα πάνε τα παιδιά στο σχολείο τους. Άρα λοιπόν μένουμε με την εντύπωση ότι είσαστε ικανοποιημένοι από την κίνηση που υπάρχει τώρα. Ναι, εγώ πιστεύω. Ναι, με όλο αυτό το. Με τα δεδομένα τα σημερινά. Τα φετινά, ναι. Προηγούμενη περίοδο, Γιάννη, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Κοίταξε να δεις. Ο Μάιος, ο Ιούνιος, όχι, βέβαια, ήμασταν κλειστά. Από τον Ιούνιο και θέλω να πω και να ευχαριστήσω τον Καλύμνιο. Που σας στήριξε. Φέτος ο Καλύμνιος στήριξε την Τέλεντο και τα άλλα αυτά πάρα πολύ. Δηλαδή το, δεν ξέρω, έγινε, το βρήκανε σαν μια καλή εκδρομή, έτσι, απόδραση. Ναι. Σε Παρασκευό, Σαββατοκύριακα. Πολύ βοήθησε ο Καλύμνιος φέτος στην Τέλεντο και πιστεύω και τα άλλα μέρη. Ακούω δηλαδή Παλιώνιο, το Εμποριό, Ψέριμο. Δηλαδή, δεν πήγε ο Καλύμνιος εκτός Καλύμνου. Ο Καλύμνιος έμεινε στην Κάλυμνο φέτος. Περισσότερο φέτος. Για τα προηγούμενα χρόνια, αλλά περισσότερο φέτος. Και τους ευχαριστούμε δηλαδή όλοι. Τον κόσμο να είναι καλά. Κάνετε, πολύ να είναι καλά, ναι. Που μας στηρίξανε. Και ο εσωτερικός τουρισμός είναι πολύ καλός. Ναι, διαφορετικά τα πράγματα ήταν δύσκολα. Μάλιστα. Τώρα εντάξει, τώρα φτιάξαν λίγο, αλλά. Ας ελπίσουμε να φτιάξουν πολύ. Το εύχομαι να είναι ένα του καλοκαίρι. Με την αρρώστια αυτή. Ναι. Δεν το. Είμαι λίγο συγκρατημένος σχετικά με αυτό, γιατί βλέπω ότι τα προγνωστικά δεν ακούγονται και τόσο καλά. Ναι. Θα φάμε ακόμα ένα καλοκαιράκι, λίγο ανεβασμένο πιστεύω κατά 10-15%, αλλά θα υπάρχει. Άμα είμαστε όλοι προσεκτικοί και έχουμε ατομική ευθύνη, νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Αυτό θα πρέπει, ναι. Όπως είπες προηγουμένως, αν περιμένουμε όλα να μας τα κάνει ο Δήμος ή η αστυνομία ή το λιμεναρχείο, έχουμε κι εμείς. Άμα μαζευόμαστε μπουλούκια σε ένα χώρο. Και θέλουμε τους αστυνομικούς πίσω από την πλάτη μας. Ένα χωροφύλακα να μας κοπανάει από την πάνω μεριά ή ένα λιμενικό, αυτό νομίζω δεν έχει και μόνο. Πολύ σωστά τα λέτε. Μπορεί να κάτσει ο ένας στα 2 μέτρα μακριά από τον άλλο. Μπορεί να βάλει μια μάσκα. Τέλος πάντων. Ό,τι κάνει αυτή. Δεν λέω ότι τα κάνει όλα, ό,τι κάνει. Θέλει κάποια προσωπική ευθύνη. Δεν περιμένουμε όλους τους άλλους. Δεν γίνεται. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Και ό,τι καλύτερο, μάμα μου. Να είστε καλά.